Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε και απόψε στην εκπομπή Βουλευτικές Εκλογές 2021 εδώ στην τηλεόραση Capital. Όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή από αυτή την ώρα μέχρι και τις 9 φιλοξενούμε υποψήφιους βουλευτές για τις βουλευτικές εκλογές που έρχονται και όλο και πλησιάζουν στις 30 Μαΐου 2021. 56 βουλευτές θα μπουν ξανά στο Κοινοβούλιο, 657 διεκδικούν την βουλευτική έδρα. Απόψε είναι με ιδιαίτερη χαρά που φιλοξενούμε τον κύριο Μιχάλη Σοφοκλέους από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Καλησπέρα κύριε Σοφοκλέους. Καλησπέρα κύριε Ιακουβίδη, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Καλησπέρα την κυρία Ειρήνη Χαραλαμπίδου από το ΑΚΕΛ. Καλησπέρα κύριε Χαραλαμπίδου. Καλησπέρα σε όλους σας και τους αγαπητούς συναδέλφους που έχει πολλές μέρες να τους δω, πρέπει να πω. Δεν βρέθεστε έτσι που πάτε σε διάφορες προεκλογικές δεξιά-αριστερά κτλ. Ή όχι? Όχι, από το 22 που διαλύθηκε η Βουλή δεν έχουμε ξανά. Δεν έτυχε. Ωραία. Χαίρομαι που σας σμίξαμε ξανά, κύριε Χαραλαμπίδου. Ακριβώς. Και τον κύριο Παύλο Μιλωνά από το ΔΥΚΟ. Καλησπέρα, κύριε Μιλωνά. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Συνηθισμένοι στα τηλεοπτικά παράθυρα σίγουρα και είναι σημαντικό να ακούσουν απόψε και οι τηλεθεατές της τηλεόρασης Capital και τις δικές σας απόψεις και σκέψεις για διάφορα θέματα. Σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας, σύμφωνα με τις έρευνες που βγήκαν τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά και παλαιότερα, το παλαιότερα μιλάμε για το 2021, αφορά τη διαφθορά, τη διαπλοκή κτλ. Ο κόσμος της Κύπρου έβαλε σε δεύτερη μοίρα την πανδημία, την οικονομία και το κυπριακό. Κύριε Σοφοκλέους, τι λέτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η γνώμη και όλοι μας έχουμε ταρακουνηθεί στην Κύπρο από όσα ήταν το φως της δημοσιότητας και ειδικά το περιβόητο βίντεο του Al Jazeera. Και υπάρχει μια γενική σκιά διαφθοράς και διαπλοκής, η οποία υπάρχει και πρέπει να καταπολεμηθεί στην Κύπρο, αλλά και η οποία, εγώ πιστεύω, πρέπει να αποδοθεί, αν θέλετε, στην πραγματική της έκταση και να λάβουμε τα σωστά μέτρα για να μπορέσουμε να εκμηδενίσουμε αυτό το φαινόμενο, να το εξαφανίσεις τελείως, ίσως δεν γίνεται, διότι σε καμία χώρα δεν είναι πλήρως εξαφανισμένο, αλλά να μην επιτρέπεται σε κάποιον εύκολα να εκμεταλλεύεται το σύστημα και να προκαλεί όλο αυτό το πλήγμα στο γόητρο της χώρας, διότι πέραν από τη διαφθορά αυτό που έχει πληγεί είναι το γόητρο της χώρας. Και αν δεν αποκατασταθεί το γόητρο της χώρας, αν δεν σταματήσουμε να μαυρώνουμε την εικόνα της χώρας όλη μέρα, δεν θα μπορέσει η χώρα να ορθοποδήσει και να αναπτυχθεί και οικονομικά στην πορεία. Είχαμε ένα πρόγραμμα, κύριε Ιακουβίδη, το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων, το οποίο μετά τη χρεοκοπία ουσιαστικά του 2013 βοήθησε τα μέγιστα για να ορθοποδήσει η χώρα γρήγορα. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι και λόγω μη σωστού ελέγχου, και αυτό είναι γεγονός, αλλά και λόγω της σπουδής αρκετών να το εκμεταλλευτούν με άσχημο τρόπο και λόγω και αυτών των εξοργιστικών συμπεριφορών που είδαμε με τα μάτια μας στο περιβόητο βίντεο, έχει δημιουργήσει όλη αυτή την περιδίνηση, αν θέλετε, και έχει τοξικοποιήσει ταυτόχρονα και την δημόσια συζήτηση. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα πρέπει να γίνουν 2-3 πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Δεν λύνεται στην πλατεία, ούτε σε λαϊκά δικαστήρια, ούτε με σερίφηδες όπως πολλοί οραματίζουν. Αυτό λύνεται με το να λειτουργήσει η δικαιοσύνη, να λειτουργήσουν οι θεσμοί και με το να γίνει ένα θεσμικό πλαίσιο, και εδώ έχει πολύ ρόλο να παίξει η Βουλή, που να μην επιτρέπει σε κάποιον τουλάχιστον τόσο εύκολα ή να του επιτρέπει πάρα πολύ δύσκολα να προβεί σε τέτοιες πράξεις. Η λύση στην διαφθορά, ξεκινώντας από το δεύτερο, είναι η διαφάνεια. Εάν όλα είναι ανοιχτά στον κόσμο, εάν τίποτα δεν γίνεται κρυφά, θα είναι πολύ δύσκολο για τον οποιονδήποτε να εκμεταλλευτεί την οποιαδήποτε τρύπα του συστήματος και να προκαλέσει κυρίως αυτή τη ζημιά στη χώρα. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της δικαιοσύνης και την κάθαρση, αυτή θέλει λίγο χρόνο, αλλά πρέπει οι θεσμοί να λειτουργήσουν. Και είδαμε μια επιτροπή που αμφισβητήθηκε όσο καμία άλλη στην δημόσια συζήτηση, όλους αυτούς που την έχουν αμφισβητήσει τώρα να την επικαλούν.
θεωρώ ότι στο τέλος ξυρίζουν το καπρό, αν θέλετε. Και πρέπει να αφήσουμε την λειτουργία του κράτους να προχωρήσει, να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας, να καθαρίσουμε την αυλή μας από όλα αυτά τα φαινόμενα και να διορθώσουμε το οικοδόμημα που ονομάζεται Κυπριακή Δημοκρατία, για να μην επιτρέπει σε κανένα να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες. Ο τρόπος να το διορθώσουμε είναι θεσμικές παρεμβάσεις. Δεν είναι με το να σκοτωνόμαστε στον δρόμο, είναι με θεσμικές παρεμβάσεις που θα τα έχουν τόσο ανοιχτά στους πολίτες τα πάντα, που θα είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να κάνει το οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα είναι σημαντικό αυτές οι θεσμικές. Ευχαριστώ, κύριε Σοφουκλέου. Να πω στην κυρία Χαλαμπίδου, είναι σημαντικές αυτές οι θεσμικές παρεμβάσεις που ανάφερε μόλις τώρα ο κύριος Σοφουκλέους. Αλλά εγώ θα ρωτήσω ως ένας απλός πολίτης, γιατί αυτό μας ρωτάνε και εμάς στο δρόμο και είμαι σίγουρος και σε εσάς. Αυτά είναι ψηλά γράμματα, ίσως για κάποιους οι οποίοι θέλουν, οι πολίτες οι οποίοι ξυπνούν το πρωί, θα πάνε στη δουλειά τους. Και θέλουν και νιώθουν θυμωμένοι με όλη αυτή την κατάσταση, κύριε Χαραλαμπίδου, έτσι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω κάπως διαφορετικά, απαντώντας και εμέσως πριν σαφώς τον συνάδελφο. Το γόητρο της χώρας μας έχει πληγεί από την ίδια την κυβέρνηση, από αυτούς που την κυβερνούν. Γιατί να σας θυμίσω ότι οι προειδοποιήσεις ήταν συνεχείς για το θέμα των πολιτογραφήσεων από το 2014. Και γι' αυτόν τον λόγο επέλεξε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας να μαυρίσει 8 ολόκληρες σελίδες, στις οποίες περιλαμβάνονταν οι προειδοποιήσεις του Κώστα Κληρίδη της Νομικής Υπηρεσίας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι προφανές ότι δεν ήθελα να σταματήσει αυτό το πανηγύρι των πολιτογραφήσεων, γιατί τα εκατομμύρια ήταν πάρα πολλά. Και ουδής μπορεί πλέον να κλείνει τα μάτια μπροστά στη σύγκρουση συμφέροντος που είχαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Υπουργικό Συμβούλιο ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. Λοιπόν, συνεπώς, εμείς έχουμε υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας, όχι την διαφθορά όποιου κυβερνά τη χώρα μας. Και να πω επίσης τα εξής. Η σύγκρουση θεσμών της κυβέρνησης, η σύγκρουση της κυβέρνησης με τους θεσμούς έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου κατά πόσον αυτή η κυβέρνηση έχει πραγματική βούληση για πάταξη της διαφθοράς. Γιατί η πολιτική βούληση είναι το α και το ω. Έχουμε δει να επιβάλλεται ένας βοηθός γενικός εισαγγελέας, ο οποίος κατέληξε στη φυλακή. Λυπούμε, αλλά όταν προειδοποιούσε ο Κώστας Κληρίδης, το προεδρικό υπερασπιζόταν τον τέος βοηθών εισαγγελέα. Εξού και ο Κώστας Κληρίδης αναγκάστηκε να πει εκείνον τον τροπή που έμεινε στην ιστορία. Λοιπόν, στη συνέχεια αν τι βλέπουμε. Ο μόνος θεσμός σήμερα που είναι εκτός ελέγχου του Προεδρικού είναι ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας. Και τι κάνουν, κάθε λίγο και λιγάκι θέλουν να το διώξουν για ανάρμοστη συμπεριφορά. Διώχθηκε ο Ρίκος Ερωτοκρήτου από τον Κώστα Κληρίδη για ανάρμοστη συμπεριφορά και τώρα θέλουν να διώξουν ποιον, τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, τον οποίον δικαίωσαν και η Επιτροπή Αρέστη για το σκάνδαλο του συνεργατισμού, αλλά και η Επιτροπή Νικολάτου για όλα αυτά που έλεγε για παρανομίες σε σχέση με τις πολιτογραφήσεις. Αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα. Δέστε τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, των υπουργών, δέστε τις ανακοινώσεις του προεδρικού, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Έχει δικαιωθεί σε όλα ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας και έχει ξεγυμνωθεί τελείως η πολιτική που ακολουθούσε το προεδρικό. Και να υπενθυμίσω και κάτι. Όταν ξέσπασε το θέμα με τον πολιτογραφίστο στον Διεθνή Τύπο και ρωτούσαν το προεδρικό για τοποθετήσεις οι ξένοι δημοσιογράφοι, σώπαινα, δεν έδιναν καμία απάντηση. Γιατί νόμιζαν ότι ήταν γρήπη και θα περνούσε και ότι θα μπορούσαν να διαχειριστούν την κρίση στο εσωτερικό. Πράγμα το οποίο φυσικά δεν κατάφεραν. Με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά και να βρεθούμε στο σημείο που είμαστε σήμερα. Όσον αφορά το Αλ Τζαζίρα, να πω το εξής. Το βίντεο του Αλ Τζαζίρα ήταν η εικόνα της διαφθοράς. Δεν ήταν η διαφθορά, γιατί η διαφθορά κρύβεται πίσω από τις 6.767 πολιτογραφήσεις ενός μεγάλου αριθμού, γιατί δεν ήταν όλες καταδικαστές. Υπήρχε και ένας μεγάλος αριθμός, ο οποίος έγιναν με τις σωστές διαδικασίες. Αλλά υπήρχε και ένας αριθμός που δώσαμε πολιτογραφήσεις
σε εγκληματίες. Οι πολιτογραφούσαμε τις συζύγους τους για να περάσουμε και τους συζύγους που είχαν ποινικό μητρό. Όλα αυτά γίνονταν και όλα αυτά βγήκαν στη φόρα. Συνεπώς, τι έγινε τη νύχτα που προβλήθηκε το Al Jazeera? Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είπε να σιωπήσουμε και μας κάλεσε και εμάς σε αυτή τη συγκάλυψη. Και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο πλέον αρμόδιος Υπουργός, έβγαινε και μιλούσε για συνωμοσιολογίες του Al Jazeera, τουρκόφερτες συνωμοσιολογίες, και πολλοί δημοσιογράφοι, κάποιοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι κάνουν πλάτες στο Προεδρικό, μας μιλούσαν για κανάλια που υποδηγετούνται από την Τουρκία. Αυτά μας έλεγαν εκείνη τη νύχτα. Τώρα προσπαθούν ως φίλος ψυχής να χρησιμοποιήσουν το Al Jazeera για να καλύψουν όλα τα υπόλοιπα. Μετά ξεσπά το θέμα της Μαρίνας της Αγίας Νάβας, όπου δόθηκαν παράνομες πολιτογραφίσεις στους διευθυντές και βρέθηκε εκτελεστικός διευθυντής, ο γαμπρός του Προέδρου της Δημοκρατίας, και ένα μεγάλο χαλίτικο κομμάτι γης στον Αιγύπτιο επενδυτή. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικά, κύριε Χαραλαμπίδου, είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε και τις απόψεις σας. Συγνώμη, και σίγουρα. Να διευκρινίσω κάτι. Παρακαλώ. Δεν τα λέω εγώ. Και να διορθώσω επίσης ότι δεν είναι δικές μου απόψεις. Μάλιστα. Είναι καταγεγραμμένες στις εκθέσεις του Γενικού Ελεκτής Δημοκρατίας που θέλουν να τον στείλουν για ανάρμοστη συμπεριφορά, γιατί δεν λύγησε κάτω από την πίεση του Προεδρικού και της εξουσίας. Και μακάρι να είχαμε και άλλους ανθρώπους που δεν λυγίζουν για να μπει μια τάξη επιτέλους σε αυτόν τον τόπο. Αυτό θέλουν οι πολίτες. Ευχαριστώ, κύριε Χαλαμπίδου. Αυτό θέλουν οι πολίτες, να αλλάξει η καθημερινότητά τους, να μην ακούνε αυτά τα πράγματα, να μπορούν να νιώθουν όμορφα στη χώρα τους και να είναι περήφανοι για την χώρα τους. Και να πάω στον κύριο Μιλωνά. Όλα αυτά, είπαμε, θυμώνουν τους πολίτες. Εμείς στο εσωτερικό μπορούμε να μιλούμε για μια κρίση μετά την προβολή του βίντεο του Al Jazeera. Γενικά όμως υπάρχει και μια εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό. Θεωρείτε εσείς ότι απλά ένα βίντεο του Al Jazeera, το οποίο μεταδόθηκε μια-δυο φορές, θα δημιουργεί σοβαρό θέμα γενικά στην Κύπρο μας? Και ξέρετε, πολλές φορές μιλάμε και για τον τουρισμό και για τους επενδυτές, τους υπόλοιπους που ίσως να ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον τόπο μας. Πρώτα απ' όλα, κύριε Οβίδη, να πούμε στον κόσμο ότι γιατί πράγμα μιλούμε, γιατί τι είναι η διαφορά. Δηλαδή, είναι η καταπάτηση κάθε ηθικής, γραπτής ή άγραφης νομοθεσίας και κυρίως η δολοδόρηση κρατικών υπαλλήλων. Γι' αυτό το πράγμα μιλούμε. Αυτό το πράγμα υποβόσκει στην παρακμιακή κοινωνία που ζούμε και το παρακμιακό πολιτικό σύστημα, και θα είχαν δίκιο οι κυβερνώντες να πούμε εδώ και δεκαετίες. Εκείνο που όμως έχει γίνει αυτή τη στιγμή, για όσα περιγράψαμε πλέον, καταπάτηση της ηθικής των γραπτών και αγραφών νόμων, η δωροδόκηση, η δωροδοκία δηλαδή κρατικών υπαλλήλων, έχει γίνει, ήταν στο στόμα του κάθε ενός Κύπριου πολίτη, στις επικεφαλίδες και στα άρθρα ξένων φιλικών ή μη προς την Κύπρο αρθρογράφων του εξωτερικού, και ο ψίδηρος μεταξύ των πολιτών. Ο πλουτισμός ο εύκολος συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών, οι οποίοι είχαν πρόσβαση ή έχουν πρόσβαση στο προεδρικό ή στην κυβερνητική παράταξη. Αυτό το πράγμα ήταν ψήφιος, ήταν κουβέντα. Ήταν κουβέντες τις οποίες εμείς συναντούσαμε στην Βουλή εν είδη τεκμηρίωσης από τις εκθέσεις του Γενικού Ελεκτή από τον Απρίλιο-Μάιο περίπου του 2020. Και αυτός ήταν και ο λόγος, για να επιβεβαιώσω, να τεκμηριώσω αυτό που σας λέω, που ήρθε η κυβέρνηση και ο Νίκος Λουδής ως Υπουργός Εσωτερικών να φέρει ένα νομοσχέδιο ή κανονισμούς ή τροπολογίες για να αυστηροποιήσουμε αυτό το μπάχαλο που γινόταν με το γνωστό επενδυτικό, όπως λέγεται, πρόγραμμα παραχώρησης κυπριακής υπηκότητας στον όποιον έκανε αίτηση. Άρα, όταν έγινε για πρώτη φορά αυτή η νομοθεσία για το καλό, τελικά υπήρχαν τρύπες οι οποίες έβαζαν μέσα όποιον ήθελαν, έτσι ώστε να μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους, έτσι. Σωστά. Απλώς για να ολοκληρώσω η σκέψη μου, η Βουλή με διάφορες συνεδριάσεις, τοποθετήσεις, τροπολογίες, εκφράσεις δημόσια διαφόρων σκέψεων και ανησυχιών, προσπάθησε 31 Ιουλίου του 2020 και ολοκλήρωσε αυστηροποιώντας αυτές τις διαδικασίες. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει από την. Ξέρετε, είστε δημοσιογράφος. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει και από την αρχή. Δηλαδή να μπει στη διαδικασία, έχει και ευθύνη. Ήταν και η Μητάσου και η Χριστόφια και τα συναφή. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά επιτρέψτε μου, έχει μια σημασία.
Δηλαδή, αν δεν γνωρίζαμε από τις εκθέσεις του Γενικού Ελεγχτή που πρόλαβε να κάνει εκείνο το διάστημα, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 14 και πρόσθεσε άλλες μερικές, δεν θυμάμαι τους αριθμούς, όπου οι εκθέσεις ήταν καταπέλτης. Τον Ιούλιο θυμάμαι στην Επιτροπή Εσωτερικών και στην Επιτροπή Ελεγχτού, πάθαινες από την έκθεση του Γενικού Ελεγχτή, όχι σοκ, αισθανόσουν ντροπή. Αυτό το πράγμα έκλεισε η Βουλή, ήρθε ο Αύγουστος και μετά έγινε η εμφάνιση δημόσια πλέον αυτής της ντροπής για την Κύπρο και όσους συμμετείχαν σε αυτό. Του Al Jazeera το ρεπορτάζ, έγινε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την κατάντια μας. Δηλαδή, πλέον είχε εικόνα η ντροπή μας. Και γι' αυτό σοκαρίστηκε ο κόσμος. Για να επανέλθω λοιπόν στο προηγούμενο ρεπορτάζ. Αλήθεια. Δεν θέλω να σας διακόψω πάλι, αλλά. Πρόλαβε να κάνει 6 πολιτικογραφήσεις. Μάλιστα. 200-300 Χριστόφια και 6.000 τόσες η διακυβέρνηση Νίκο Αναστασιάδη. Αυτό από μόνο του αναδεικνύει ένα γεγονός. Και το βλέπουμε όλοι. Χιλιάδες πολιτικογραφήσεις, το 52% αυτών, λέει το πόρισμα της Ελληνικής Επιτροπής, ήταν παράνομο. Και αυτό γινόταν από, από ένα θεσμό, κύριε, όχι από τρίτους. Από έναν μόνο θεσμό, είχε την απόλυτη εξουσία. Το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Νίκο Αναστασιάδη. Τα υπόλοιπα, ξέρετε τι είναι, είναι καρικεύματα προεκλογικά και επίρρευση ευθυνών σε διάφορους τρίτους, τέταρτους, πέμπτους, οι οποίοι μπορεί να έχουν και να μην έχουν. Επομένως, η πρόταση για να λύσουμε αυτή την ιστορία είναι κάθαρση και τιμωρία. Αν δεν επέλθει αυτό, λυπούμε από τον κόσμο ότι θα είναι άλλη μια ιστορία σκανδάλου όπως το χρηματιστήριο και πολλά άλλα του παρελθόντος, τα οποία θα τα μνημονεύουμε σε νέες προεκλογικές, άλλοι από εμάς, σε νέες προεκλογικές εξορμήσεις και εκλογικές διαδικασίες, για να τα υπενθυμίζουμε εν είναι κακού παραδείγματος. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε από κάπου. Κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Είμαστε νέοι άνθρωποι όλοι. Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είναι μαχητική. Ο Μιχάλης Βοκλίος, το νιώθω και το λέω. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο διαφωνώ, αλλά ανήκει στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Αλλά πιστεύω ότι έχει την εντυμότητα και την ηθική μέσα του και είναι έτοιμο να παλέψει. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να έχουμε τα κουράγια να συγκρουστούμε ακόμα και τους εαυτούς μας. Διαφορετικά δεν θα έχει αποτέλεσμα, κυρία Κομίδη. Σίγουρα σοκαρίστηκε. Σας ευχαριστώ, κύριε Μιλωνά. Πάω στον κύριο Σοφοκλέους για ακόμη ένα γύρο και να μπορούμε να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Κύριε Σοφοκλέους, σοκαρίστηκε ο κόσμος όταν είδε το βίντεο του Al Jazeera ή απλά επιβεβαιώθηκε για το τι ακουγόταν γενικά στο λαό, στην κοινωνία, για όλη αυτή τη διαφθορά, τη διαπλοκή, για τις ποντογραφίσεις, γιατί κάτι δεν πήγαινε σωστά. Καλά, εμείς ήδη δεν σοκαριστήκαμε και θα λέμε ότι σοκαριστήκε ο κόσμος. Μάλιστα. Εγώ προσωπικά σοκαριστήκα. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά σας λέω τη δική μου τη... Ίσως με τους πρωταγωνιστές σοκαριστήκατε, παρά με το τι ακριβώς έγινε. Από την ευκολία με την οποία λέγονταν τα πράγματα τα οποία λέγονταν, κύριε. Δηλαδή, έβλεπα κάτι το οποίο ήταν προφανές ότι δεν έγινε πρώτη φορά. Mm-hmm. Να σας πω την προσωπική μου γνώμη, είναι και η πρώτη φορά που μου δίνεται η ευκαιρία να την πω. Mm-hmm. Διότι συνέχεια κάνουμε τη συζήτηση που ακούσαμε προηγουμένως. Πριν όμως να ευχαριστήσω τον Παύλο για τα καλά του λόγια, και είναι αλήθεια ότι και οι τρεις εδώ έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές, ειδικά στην Επιτροπή Θεσμών, για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου. Είτε ήταν ο κώδικας δεοντολογίας, είτε το πόθεν έσχης, είτε ο νόμος για τα λόπη και ούτω καθεξής, στο τελευταίο και με τον Γενικό Ελεγχτή, τον οποίο σέβομαι και εκτιμώ. Με ενοχλεί όμως ένα πράγμα. Αυτή η ιστορία του εις και μόνος. Ακούσαμε και από τους δύο συνομιλητές μου να αναφέρονται διαρκώς στον Γενικό Ελεγχτή, ο οποίος έχει πολύ σοβαρό ρόλο να διαδραματίσει με βάση το Σύνταγμα. Τους ακούσαμε όμως ταυτόχρονα να επικαλούνται το πόρισμα της Επιτροπής Νικολάτου και καλά κάνουν. Διότι νομίζω ότι διέψευσε η Επιτροπή αυτή όλη εκείνη την αμφισβήτηση που κινδύνευσε να τεινάξει την χώρα στον αέρα, διότι με την αμφισβήτηση της Επιτροπής Νικολάτου έφτασε να κινδυνεύει η ψήφιση του προϋπολογισμού της χώρας εν μέσω πανδημίας, να σας θυμίσω. Αλλά είχαμε και αυτές τις μέρες τις πρώτες παραπομπές στο δικαστήριο μέσα από την δουλειά που είχε προηγηθεί από την Επιτροπή Καλογύρου. Άρα θα δούμε την κάθαρση γενικά, θα αρχίσει η κάθαρση. Λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαδικασίες που τρέχουν και προς το παρόν, στο τέλος κάνουμε ταμείο, αλλά προς το παρόν παράγουν αποτελέσματα. Και αυτά τα αποτελέσματα αφορούν όλους. Εγώ δέχομαι το επιχείρημα του κυρίου Μιλωνά και έχει λογική, ναι, ότι κύριοι, ό,τι και αν έκανε ο καθένας, λέει, εσείς εγκρίνατε το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό είναι σωστό. Όμως, αν κάποιος κάνει φόνο και δεν τα καταφέρει να τον πιάσει η αστυνομία,
Φταίει η αστυνομία που δεν κατάφερε να τον πιάσει, αλλά πολύ περισσότερο φταίει αυτός που έκανε το φόνο. Αυτή η λογική, να σας πω, εγώ δεν κρύβομαι. Εάν το δικηγορικό γραφείο Τάσος Παπαδόπουλος και εσύ, που έχει κάνει πάρα πολλά διαβατήρια, έχει κάνει παράνομα διαβατήρια, διότι η πλειοψηφία δεν είναι παράνομα. Εάν έχει κάνει παράνομα διαβατήρια, δεν φταίει περισσότερο αυτός που έγκρινε παρά αυτός που παρανόμησε. Εάν το δικηγορικό γραφείο Νίκος Αναστασιάδης έχει κάνει παράνομα διαβατήρια, επίσης εκεί είναι η πρώτη ευθύνη και μετά είναι και η ευθύνη που έχει και είναι και η σύγκρουση συμφέροντος εκεί. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση και να βάζουμε το θέμα στις σωστές του διαστάσεις με δύο πράγματα έχοντας υπόψη. Ότι πρέπει να φροντίσουμε ναι για την κάθαρση και συμφωνώ. Πρέπει να φροντίσουμε να νιώσει ο κόσμος ότι υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Διότι έγιναν αρκετά στο παρελθόν και τώρα τα τελευταία χρόνια είναι που βλέπουμε να πηγαίνει ο κόσμος φυλακή, να πηγαίνει ο κόσμος δικαστήριο για πράγματα που έγιναν τις ημέρες της εξουσίας του καθενός. Μάλιστα. Όμως ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίσουμε και την πορεία της χώρας. Δεν θα κάψουμε την χώρα μέσα σε αυτό το παιχνίδι που από κάποια στιγμή σταματά να είναι παιχνίδι δικαίου και γίνεται παιχνίδι πολιτικό. Δεν θα κάψουμε την προοπτική της χώρας στην οικονομική αμαυρώνοντας πρωί, μεσημέρι, βράδυ τη χώρα μας. Το θέμα των διαβατηρίων και των πολιτογραφήσεων. Είστε και στη Λεμεσό η έδρα σας. Έχει δώσει δουλειές σε δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Ξέρετε, πολλές φορές ο απλός πολίτης, γιατί υπάρχουν και τηλέφωνα που μας παρακολουθούν και γενικά αυτούς που βλέπουμε και εμείς στον δρόμο και είμαι και σίγουρος ότι και εσείς αυτό εισπράτετε, ότι όντως υπάρχει και το άλλο 48% από το 52% που έγιναν παράνομα σύμφωνα με τον Γενικό Ελεκτή, τα οποία έχουν δοθεί και όντως έχουν δοθεί σωστά και ο κόσμος δούλεψε και σε αυτή την όλη την κατάσταση μετά το 2013 με την οικονομική κρίση, έτσι. Και το 52 που λέτε, κύριε Ιακωβίδη, είναι η διαφορά. Δεν είναι 52 αυτά, δεν είναι 52 η Μαλαισιανή, ας πούμε. Ναι. Όπως το περιβόητο Μαλαισιανό επιχειρηματία που κακώς του δόθηκε διαβατήριο. Ακριβώς. Να πάω στην κυρία Χαραλαμπίδου, αν μου επιτρέπετε. Η συζήτηση που προέκυψε για το 52% είναι κατά πόσον μπορούσαν να πολιτογραφούνται και οι σύζυγοι. Μάλιστα. Είτε αρσενικοί είτε θηλυκοί. Ακριβώς. Από αυτούς όλους οι περιπτώσεις αυτές, όπως του Μαλαισιανού, των Καμποτζιανών, που έγιναν. Εγώ δεν θα κρύψω ποτέ. Έγιναν και πρέπει να βρούμε τι έγινε και να πάει δικαστήριο αυτό το πράγμα. Έγιναν αυτά. Αυτό θέλει, κύριε Σοφοκλέου. Είναι πολύ μικρός αριθμός, κυρία Ιακωβίδη. Αυτό θέλω να πω, ότι κάποια στιγμή να βάλουμε στη ζυγαριά το ότι πρέπει να βρεθεί το δίκαιο, το πραγματικό δίκαιο σε αυτή τη χώρα. Αλλά και από την άλλη, δεν πρέπει να καταστρέψουμε τη χώρα προσπαθώντας να βρούμε δίκαιο, επειδή έχουμε εκλογές. Ακριβώς. Κύριε Σοφοκλέου, για να μπορέσω να πω και στην κυρία Χαραλαμπίδου, για να έχουμε έτσι εισάξιο χρόνο προς όλους σας, αν μου επιτρέπετε. Μια φράση να πω για να τελειώσω. Ναι, οι εκλογές που έχουμε είναι βουλευτικές. Είναι οι εκλογές που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα της χώρας και πόσο κυβερνήσιμη θα είναι και πόσο θα προχωρήσουμε μπροστά μετά την πανδημία. Δεν είναι προεδρικές για να τις προσωποποιούμε. Και σίγουρα δεν εκλέγουμε στις 30 του Μάη γενικό ελεκτή ή γενικό εισαγγελέα ή οτιδήποτε άλλο. Σωστά. Όμως ο λαός, και να πω στην κυρία Χαραλαμπίδου, ζητάει την κάθαρση, ζητάει αυτοί οι καινούργοι εκπρόσωποι ή αυτοί που επανεκλέγονται εκπρόσωποι του στην Βουλή, αυτοί οι 56, να βάλουν το μαχαίρι εκεί που πρέπει, έτσι ώστε να έρθει η κάθαρση, γιατί αυτό θέλουν. Αυτό θέλουν και αυτό ζητούν και αυτό είμαι σίγουρος ότι το ακούτε και εσείς καθημερινά που είσαστε στον κόσμο, έτσι. Κύριε Ιακωβίδη, κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε και το σύνταγμά μας. Γιατί αυτή τη στιγμή υπήρχαν κάποιες ισορροπίες όταν δόθηκε το σύνταγμα το 1960. Οι αρμοδιότητες που έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα είναι αυτοκρατορικές. Διορίζει τους πάντες, ακόμα και αυτούς που τον ελέγχουν. Και θεωρώ ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία πρέπει να υπάρχει περισσότερος έλεγχος και λογοδοσία. Αυτά όμως θα τα δούμε στο μέλλον. Λοιπόν, οι παρατηρήσεις μου. Δεν είναι το βίντεο που μας άνοιξε τα μάτια μας. Το βίντεο άνοιξε τα μάτια των πολιτών, οι οποίοι
αν θέλετε, δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν την έκταση του σκανδάλου και της διαφθοράς λόγω και της επικοινωνιακής διαχείρισης που γινόταν από πλευράς του Προεδρικού. Οπότε, εκείνο το κλείσιμο του ματιού και ότι εμείς θα κανονίσουμε υποθέσεις που είναι παράνομες και δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν, μόνον εκείνο άνοιξε τα μάτια των Κυπρίων. Γιατί σε όλα τα συνέδρια που πήγαινα ως εκπρόσωπος του ΑΣΕ κατά της διαφθοράς, το θέμα αυτόν ήταν μετά την ατζέντα στη συζήτηση. Όλη η Ευρώπη ήξερε για τα διαβατήρια. Οπότε να μην κλείνουμε τα μάτια μας. Απλώς το βίντεο βοήθησε στο να εμπεδώσει πλέον ο κάθε πολίτης την ασυδοσία που συνέβαινε σε σχέση με τα διαβατήρια. Τώρα, να πω ότι η πλειοψηφία της Βουλής ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα να αναγνωρίσει τη σύγκρουση συμφέροντος που έχει εκείνος και ο ίδιος και να μην διαχειριστεί το πόρισμα της Επιτροπής Νικολάου. Τι έκανε ο εισαγγελέας? Πήγε στο ανώτατο. Λοιπόν, εδώ πρέπει να δούμε μία λεπτομέρεια. Το ανώτατο απαντά στη νομική ερώτηση που του θέτεις. Δηλαδή, η ερώτηση του Γενικού Εισαγγελέα δεν είναι «Έχω σύγκρουση συμφέροντος επειδή ήμουν μέλος του Υπουργικού και τώρα χειρίζομαι το πόρισμα και φιλτράρω αυτά τα οποία θα φτάσουν στον λαό». Η ερώτηση είναι, υπάρχει διάκριση εξουσιών, έχουν δικαίωμα να μου υποδείξουν? Αντιλαμβάνεστε ότι οι έννοιες σε αυτά τα δύο ερωτήματα και απαντήσεις είναι εντελώς διαφορετικές. Μετά, μιλούμε για διαφάνεια. Να αποδείξω για μια ακόμα φορά την άρνηση αυτής της κυβέρνησης να λογοδοτεί και να απαντά σε όσα τις καταλογίσουν. Ο Μακάριος Βρουσώτης ήταν ένας από τους πλέον στενούς συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Του έγραφε τις ομιλίες του, ακόμα και τότε με το κούρεμα. Συμμετείχε σε πάρα πολύ σοβαρές συναντήσεις και βγάζει ένα βιβλίο. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το έχουν διαβάσει, εγώ το διάβασα. Όταν δείτε τη διαπλοκή και το τι παίχτηκε σε σχέση με Ρώσους ολιγάρχες ή τουλάχιστον αυτά που ισχυρίζεται ο κύριος Βρουσώτης ότι παίχτηκαν, τα χρήματά τους, η κατάθεση, οι προσπάθειες να προστατευτούν, ο έλεγχος της Τράπεζας Κύπρου, ολιγάρχες να διοριστούν στο Συμβούλιο, η άρνηση του Δημητριάδη να δεχτεί και να εγκρίνει κάποιους από αυτούς. Λοιπόν, τόσα πράγματα που γράφει ο κύριος Βρουσώτης, ακόμα και διαπλοκή στην Βουλή, σε ανώτατον επίπεδο, από τους Προέδρους της Επιτροπής Θεσμών, που εμείς δεν ξέραμε τι πεζόταν στο παρασκήνιο, δεν νοιάστηκε ένας είτε να αμφισβητήσει αυτά που γράφει, είτε να του απαντήσει, είτε να τον προκαλέσει να τα τεκμηριώσει. Λοιπόν, μιλούμε για έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι, κύριε Χαραλαμπίδου, είναι αυτά που ακούει ο λαός, πραγματικά, αυτό που μας μεταδίδετε εσείς αυτή τη στιγμή, αυτά που έγραψε ο κύριος Ρουσιώτης, αυτά που βγαίνετε όλοι στα τηλεοπτικά παράθυρα, αυτά που γράφουν τα μίντια. Θα μου επιτρέψετε και... να πω κάτι και για εσάς. Όχι για εσάς προσωπικά, γενικά. Εάν ήμουν δημοσιογράφος στην τηλεόραση και έκανα εκπομπή, θεωρώ ότι θα ήταν ο πρώτος μου καλεσμένος. Δηλαδή, περίμενα ότι θα γινόταν μία μάχη μεταξύ των δημοσιογράφων ποιος θα βγάλει τον κύριο Βρουσώτη για να τον προκαλέσει στη βάση των όσων καταγράφει. Γιατί ο κύριος Βρουσώτης μιλάμε ονόματα. Mm-hmm. Μιλάμε στοιχεία που μπορείς να τον διαψεύσεις, θα τον προκαλέσεις να τα επιβεβαιώσει. Μάλιστα. Λοιπόν, και είναι φερά αυτά που καταγράφει. Λοιπόν, και για να μπορούμε να... Είναι σημαντικό. Παρακαλώ. Ένα νερό που πρέπει να θέσουμε είναι σε ποιο βαθμό συσχετίζεται η διαφθορά και ο πλουτισμός μερικών με το Κυπριακό. Μάλιστα. Γιατί και αυτό πρέπει να πάρει. Μεγάλο ερώτημα, κύριε Χαραλαμπίδου. Θα μου επιτρέψετε να πάμε για ένα λεπτάκι στον κύριο Μιλωνά, που τον αφήσαμε έτσι εδώ και μας παρακολουθεί, και να θέσω το ερώτημα ότι αυτό που είχα πει και σε εσάς, ότι αυτά ακούνε οι πολίτες, θυμώνουν και δεν πάνε και δεν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν. Γιατί και οι έρευνες εδώ λένε ότι εμείς θα πάμε στη θάλασσα και δεν θα πάμε να ψηφίσουμε. Πράγμα το οποίο
Εννοείται ότι δεν είναι σωστό, αλλά οι νεαρές ηλικίες δεν πήγαν να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους και δεν, ίσως, ελπίζω να πάνε, αλλά ίσως να μην πάνε και να ψηφίσουν αυτή την Κυριακή και να προτιμήσουν ίσως κάποια θάλασσα κτλ. Κύριε Μιλωνά, έτσι δύο λεπτά και πριν πάμε στο διάλειμμα, αυτό το σημείο, αυτά τα πορίσματα όλα κτλ. Ο κόσμος τα ακούει, αυτές τις επιτροπές, το Γενικό Ελεκτή, εσάς που τα λέτε και τα ξαναλέτε κτλ. Δεν βλέπει όμως αποτέλεσμα ο κόσμος. Αγαπητέ μου, κύριε, ήδη είστε άνθρωπος της επικοινωνίας και είμαι σίγουρος ότι θα καταλάβετε πώς κυρίνει ότι όταν μπομπαρδίσεις τον κόσμο με υπερπληροφόρηση και δημιουργήσεις χάος, οδηγείς στην απαξίωση των πάντων γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να ξεδιαλύνεις το σκοτεινό από το φωτεινό, το περίεργο από το εμφανές, το ηθικό από το ανηθικό. Αυτό είναι παλιά μου τεχνικό σκηνό στον κόσμο της επικοινωνίας. Κατά συνέπεια, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω, επειδή έκανα μια επισήμαση και την νιώθω ότι είμαι αυτός που λέω κάτι τέτοιο. Και να σας πω ότι πριν από κάθε κομπή. Κάποια μικρή μαχητρία του Χαραναπίδου, ήμουν στη θέση σας. Πέτυχε κατά την άποψή μου να αναδείξει το τεράστιο σκάνδαλο της Λαϊκής Τράπεζας και του Μαρτυρίου του Γενόμιου. Υπάρχει κάποιο θέμα με τη σύνδεση. Κύριε Μιλωνά, υπάρχει και ένα μικρό θέμα με τη σύνδεση. Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά. Αν μπορείτε να επαναλάβετε. Θα επαναλάβω με μεγάλη χαρά. Μάλιστα. Παρακαλώ. Τώρα σας ακούω. Ότι η κυρία Ιδρύχα να πει πριν από πολλά χρόνια, ενώ εγώ βρισκόμουν στη θέση σας. Mm-hmm. Έδωσε μια μεγάλη μάχη και αποκάλυψε με μεγάλη δυσκολία το μεγάλο σκάνδαλο της Λαϊκής Τράπεζας και του Κυρίου Γενόμιου. Εκείνα τα θαλασσοδάνεια, όσοι τα θυμούνται, γιατί τελικά ξεχνούμε και εύκολα. Και είναι μαχήτρια και γνωρίζετε πολύ καλά ότι διαφωνώ μαζί τη και το γνωρίζει η κυρία και το γνωρίζω και εγώ σε πολλά θέματα, και αυτό είναι φυσιολογικό και υγιές. Εκείνο που δεν είναι φυσιολογικό και υγιές είναι να περιπλέκουμε τα πράγματα για να προκαλούμε σύγχυση, για να μην βρίσκουμε κανένα ένοχο ή αθώο ή να μην καταλαβαίνει ένα τι λέει ο άλλο. Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω στο συγκεκριμένο θέμα που έθεσε ο φίλτατο ο κύριο Σοφουκλέο. Τόσο ο οποίο είπε το γεωγραφείο του κυρίου Παπαδόπουλου, Τάσου Παπαδόπουλου. Το οποίο έδωσε πάρα πολλά διαβατήρια, έδωσε 17 κύριε Ιακωβή. Μπορεί να είναι 2-3 χιλιάδες τα βιβλιογραφία που έδωσαν διαβατήρια μέσα στα πλαίσια της νόμιμης ενέργειας και πράξης ενός δικηγορικού γραφείου ή άλλου γραφείου, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί το επικεφαλικό πρόγραμμα το οποίο η κυβέρνηση προωθούσε. Ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν η σημερινή κυβέρνηση, ή οποιαδήποτε κυβέρνηση. Καμία παρανομία για παρατυπία με βάση τους κανονισμούς και τα κριτήρια. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ή απέλεξε. Ξέρετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτού που είπε ο αγαπητός Μιχάλης και αυτού που λέω εγώ? Δεν μπορεί ο βασιλιάς να είναι γυμνός και να νομίζουμε ότι φορεί χιτώνες. Δεν μπορεί η γυναίκα του Κέσσαρα να είναι τίμια και να φαίνεται άτιμη, ούτε να είναι άτιμη και να φαίνεται τίμια. Πρέπει να κάνουμε μια επιλογή. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει όλη η Κύπρος ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που πλούτησαν, οι παρακυμόμενοι του Προεδρικού, όπως σας το λέω, το ξέρω η Κύπρος, δεν χρειάζεται να το πω εγώ να το επιβεβαιώσω. Ζούμε στη Λευσόνη, μας είπε ο Μιχάλης, και έχει δίκιο. Δεν ήταν να μην βλέπουμε τους πύργους που ξεφυτρώνουν δεξιά-αριστερά. Δεν ήμουν δυνατόν να μην ξέρουμε ότι υπάρχει μαρινά στην Αγία Νάπα και ποιοι είναι εκεί οι διευθυντάδες και ποιοι είναι. Δεν ήταν δυνατόν να μην ξέρουμε ότι έγιναν πολλοί εκατομμύρια και κάποιοι συγκεκριμένοι συμπολίτε μας στη Λεμεσό ή στην Κύπρο γενικά. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν σχέση με το ότι έγιναν πλούσιοι. Έχουν σχέση με τον τρόπο που έγιναν πλούσιοι. Και επειδή ο ίδιος ο Νικόλας Παπαδόπουλος, διότι θα μιλήσω εκ μέρους του, είμαι και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, αλλά το θεωρώ υποχρέωση μου για οποιοδήποτε άνθρωπο θα συνέβαινε αυτό. Το έχει δηλώσει ο ίδιος. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, κύριε. Θα σας υπενθυμίσω ότι οποιαδήποτε δημοσία πράξη θεωρείται από την έκθεση του Γενικού Ελεκτή, από τις έρευνες του Γενικού Ελεκτή, παραπέμπονται στη Γενική Εισαγγελία και η Γενική Εισαγγελία στα δικαστήρια. Τώρα πήγαμε ανάποδα, πετάξαμε τον Γενικό Ελεκτή έξω γιατί δεν του δίκο και θέλει να γίνει πρόεδρος και ότι παραμύθια στα λοιπά πρέπει να πούμε στον κόσμο. Και αφήσαμε όλη αυτή την ιστορία να ξεφύγει εντελώς, να ξεχυλώσει. Γιατί το ξεχύλωμα. Και όλοι φταίνουν και όλοι μαθαίνουν και όλοι παθαίνουν και όλοι έγιναν πλούσιοι και όλοι βουλευτές και όλοι υπουργοί και όλοι προέδροι. Όπου υπάρχει κατεργάρης να καθίσει στο σκαμνί και να δικαστεί. Είτε Νικόλας Παπαδόπουλος λέγεται, είτε Μαύρος Μιλωνάς, είτε Νίκος Αναστασιάδης, είτε Νίκος Αποκλέους. Πλέον δηλαδή. Δεν δεχόμαστε, κύριε Αγωγήρη, ξέρετε, έχω απίστευτη αντίληψη του χρόνου. Ακόμα 30 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Είναι λιγότερο από Μιχάλη, αλλά λίγο περισσότερο από μένα. Ακόμα μια κουβέντα. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Να πάνε όλοι οι φάκελοι. Πρώτα αυτή του Νικόλα Παπαδόπουλου να κάνει μου κύριε Βοήθη. Πρώτα του Νικόλα Παπαδόπουλου, ενώ του δικηγορικού γραφείου Τάσου Παπαδόπουλος, αν και διευκρινίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση για τα συναφή, αυτή λοιπόν η φάκελη αυτού του γραφείου να πάνε πρώτα στο
για ποινικές ανακρίσεις, έρευνες και τα συναφή. Να πας στο γενικό ελεγχτή, να ακολουθεί τη διαδικασία. Ξέρετε τι συμβαίνει στην Κύπρο. Τα αφήνουμε από εδώ, τα αφήνουμε από εκεί, να φύγουν οι εκλογές τώρα, μετά θα έχουμε δημοτικές, να βρούμε χίλιους δύο τρόπους να δημιουργήσουμε σύγχυση. Αυτό οδηγεί σε αυτό που περιγράψατε εσείς, κύριε Αποβίδη. Απαξίωση, αποστροφή, θυμό στον κόσμο. Κάποιοι σας λέω, και το πίστευα πάντα, όχι μόνο τώρα, το επιδιώκουν αυτό. Θέλουν την αποχή. Θέλουν να βρίσκουν από δύο πομπαίους τράγους. Θέλουν να στέλνουν τον κόσμο στις θάλασσες. Θέλουν τον κόσμο να μην συμμετάσχει. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ κοντά για ένα σύστημα το οποίο έχει μάθει να λειτουργεί με άλλους τρόπους. Με άλλους στρατούς οι οποίοι αποδίδουν και την εξουσία και τα συνέπεια υπάρχουν ακολουθώς και τα λάφυρα της εξουσίας σε εισαγωγικά χωρίς. Ευχαριστώ κύριε Μηδονά. Θα μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Βουλευτικές Εκλογές. Βουλευτικές εκλογές δεύτερο μέρος, εδώ στην τηλεόραση Capital. Έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Μιχάλη Σοφοκλέους από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, την κυρία Ειρήνη Χαρλαμπίδου από το ΑΚΕΛ και τον κύριο Παύλο Μιλωνά από το ΔΥΚΟ. Ξεπεράσαμε τον έτσι κατά πολύ το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα δώσω έτσι δύο λεπτάκια ένα καταληκτικό σχόλιο στον κάθε ένα από εσάς για να κλείσουμε απόψε και να σας ευχαριστήσω. Κύριε Σοφοκλέους, ένα καταληκτικό σχόλιο για όλα αυτά που είπαμε, τα οποία είπαμε ο κόσμος στην καθημερινότητά του θέλει κάθαρση. Θέλει να νιώθει ότι πάει να ψηφίσει ανθρώπους οι οποίοι θα του αλλάξουν την καθημερινότητά του. Σωστά? Ναι, αλλά η καθημερινότητα δεν αλλάζει με αυτή τη συζήτηση που μόλις έχουμε παρακολουθήσει. Θέλω να πω κάτι. Στην Κύπρο υπάρχει πρόβλημα, κυρία Υποβίδη. Και όποιος πει ότι δεν υπάρχει, είναι σε διάσταση με την πραγματικότητα. Όμως από την άλλη, δεν ζούμε στη χειρότερη χώρα του κόσμου. Όπως πολλές φορές η αντιπολίτευση προσπαθεί να πείσει τον κάθε συμπολίτη μας. Αντίθετα, η Κύπρος και στις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών δείχνει ότι είναι σε αρκετά καλό επίπεδο. Δεν χειρίστηκε καλά αυτό το πρόγραμμα, και είναι αλήθεια. Και δεν το χειρίστηκε καλά πότε? Όταν έπρεπε να αρχίσει η οικονομία να μετατοπίζεται από αυτή την επενδυτική κατεύθυνση προς άλλες. Και είναι αλήθεια ότι φανήκαμε και ως χώρα και ως κυβέρνηση, διότι από το κεφάλι ξεκινάει η ευθύνη, εγώ δεν απεκδίωμαι τις κυβερνητικές ευθύνες, που τράβηξαν, αν θέλετε, αυτό το πρόγραμμα περισσότερο από όσο μπορούσε να πάει, και μάλιστα με έναν έλεγχο που δεν ήταν αποτελεσματικός όσο θα έπρεπε, και δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν ζούμε όμως στην χειρότερη χώρα του κόσμου και πρέπει, πιστεύω, να σταματήσουμε να λειτουργούμε λες και ζούμε στη χειρότερη χώρα του κόσμου, διότι το μόνο που πετυχαίνουμε είναι να μαυρώνουμε το όνομα της χώρας μας και να τη στερούμε τις δυνατότητες που η κάθε χώρα έχει τώρα με το τέλος της πανδημίας να προχωρήσει ξανά μπροστά. Να φτάσουμε να λειτουργήσει η δικαιοσύνη όπως πρέπει. Άκουσα τους συνομιλητές μου. Δεν είναι ο Γενικός Ελεκτής από το Σύνταγμα αρμόδιος για αυτά τα ζητήματα. Ο Γενικός Ελεκτής είναι αρμόδιος για τα έσοδα και τα έξοδα του κρατικού ταμείου. Αυτό είναι το θέμα που υπάρχει μια πτυχή στο θέμα των πολιτογραφήσεων, αλλά είναι μια μικρή πτυχή. Εδώ μιλούμε για ποινικά ζητήματα, τα οποία υπάρχει η Γενική Εισαγγελία που είναι αρμόδια, και έχουμε δει τις τελευταίες μέρες, εκτός από το πόρισμα μιας επιτροπής που αμφισβητήθηκε με απαράδεκτο τρόπο κατά την άποψή μου από την αντιπολίτευση, η οποία τώρα επικαλείται την επιτροπή Νικολάτου, έχουμε και την εισαγγελία να στέλνει στην δικαιοσύνη ήδη υποθέσεις. Θέλουν κάποιο χρόνο αυτά τα πράγματα, είναι αλήθεια. Όμως το αντίθετο θα ήταν να κάνουν λαϊκά δικαστήρια στις πλατείες. Κανείς δεν το θέλει αυτό. Πρέπει να στήσουμε ένα σύστημα διαφάνειας. Η διαφάνεια, όταν είμαστε όλοι ανοιχτοί, εγώ θα συμφωνήσω σε κάτι, δεν μιλάω για τον εαυτό μου, μιλάω για τους δύο συνομιλητές μου. Εγώ δεν πιστεύω ότι είτε ο ένας είτε ο άλλος έχουν πλουτίσει οποτεδήποτε, έχουν κάνει οτιδήποτε μεμπτό σε όλη αυτή την πορεία ή έχουν
κερδίσει ή μάλλον έχουν χάσει από την ενασχόλησή τους με την πολιτική, σας το λέω εγώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλη αυτή την εικόνα για όλους. Ακριβώς, εννοείται, δεν μπορούμε να το γενικεύουμε και να μπαίνουμε στη διαδικασία να κατηγορούμε τους πάντες. Γιατί ο κόσμος νιώθει αυτό που νιώθει και εσείς κάνετε εύλογα τις ερωτήσεις που κάνετε. Προσωπικά έχω καταθέσει ένα πρόγραμμα για τη διαφάνεια παντού στο δημόσιο. Ό,τι ευρώ ξοδεύεται να δημοσιοποιείται, ό,τι απόφαση παίρνετε να δημοσιοποιείται και αν δεν δημοσιοποιηθεί να μην μπορεί να εκτελεστεί. Ακριβώς, είναι η κυρία Χαραλαμπίδου έχει πράγματι στο θέμα της λαϊκής και άλλα. Σωστά είπε ο κύριος Μήλωνας. Ο κύριος Μήλωνας τον έχω ζήσει στο Παρθενέσχες με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, το λόμπινγκ, τη συμμετοχή του. Αυτό θέλει ο κόσμος και να πω στην κυρία Χαραλαμπίδου να σας ευχαριστήσω. Να κάνουμε τις τομές που πρέπει για να νιώσει ο κόσμος ασφάλεια στο σύστημα. Ακριβώς. Να νιώσουμε ξανά εμπιστοσύνη στη χώρα μας, στους θεσμούς, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τις ζωές μας και τις καθημερινότητές μας που εσείς είπατε προηγουμένως, κυρία Κοβίδη. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σοφοκλέους. Να πω στην κυρία Χαραλαμπίδου. Η καινούργια Βουλή θα πρέπει πραγματικά να λειτουργήσει ενωτικά για να μπορέσει να ψηφίσει τους νόμους, τα νομοσχέδια, τις τροπολογίες, ό,τι χρειάζεται για να φέρει επιτέλους αυτό το φως και αυτή την κάθαρση, έτσι. Κοιτάξτε, στην προηγούμενη Βουλή και με τους δύο συναδέλφους εργαστήκαμε πάρα πολύ αρμονικά και επικοδομητικά. Όμως θέλω να πω και κάτι άλλο. Προηγούμενη Βουλή εμένα με πλήγωσε τα μέγιστα. Και με πλήγωσε γιατί στοχοποιήθηκα από τον πρόεδρο, τον τότε του Κοινοβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Σιλούρη, όταν προσπαθούσε να επιβάλλει τα δικά του θέλω στην Επιτροπή Ελέγχου, όταν προσπαθούσε να αποδιαιτήσει και να καθοδηγήσει τη διαφάνεια. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Σιλούρης αναμένουμε να λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης και εξαρτάται από αυτή την κυβέρνηση να απαιτήσει να λογοδοτήσει και θα δούμε μέχρι που θα τολμήσουν να το πάρουν. Γιατί να μην ξεχνούμε ότι όπως και στο Ρήχο Νεροτοκρήτου είναι αυτή η κυβέρνηση που έδωσε την εξουσία μέσω του κυβερνώντος κόμματος στον κύριο Σιλούρη. Να πω επίσης το εξής. Η Επιτροπή Νικολάτου δεν αμφισβητήθηκε. Εμείς είπαμε να δούμε τι έργο θα παράξουν. Όμως η κίνηση να διοριστεί ο βοηθός του Γενικού Ελεκτή της Δημοκρατίας εν αγνία του σε αυτήν την επιτροπή ήταν μια προσπάθεια από πλευρά τη κυβέρνηση διάβρωση του ίδιου του Γενικού Ελεκτή και αυτό δημιούργησε πολύ αρνητικέ εντυπώσει. Και καταλήγοντα, θέλω να πω το εξή. Όταν αφήνουμε ένα σκάνδαλο ατιμόρυτο, είναι σαν να βάζουμε τα θεμέλια για το επόμενο μεγαλύτερο σκάνδαλο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει τιμωρία. Λαϊλατήθηκε δημόσιο πλούτο. Να συμφωνήσω σε αυτό, κυρία Χαραλαμπίδου, αν θέλετε. Σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε. Το ξέρω ότι συμφωνείτε, κύριε Σφόκλερ, σε αυτό. Το ξέρω. Λοιπόν, λαϊλατήθηκε δημόσιο πλούτο με την τρόπο που διαχειρίστηκαν τη συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Και στο τέλο με τα διαβατήρια λαϊλατήθηκε η εθνική μα αξιοπρέπεια. Και πρέπει να σα πω ότι πηγαίνουμε στο εξωτερικό και μα κοιτάνε έτσι κάπως καχύποπτα. Την εθνική μας αξιοπρέπεια πρέπει να την ξαναβρούμε και πρέπει να υπάρξει αποφασιστικότητα πάταξης της διαφθοράς. Αλλά δυστυχώς και τα κόμματα και ο κόσμος έχασαν την εμπιστοσύνη του σε αυτήν την κυβέρνηση κατά πόσο μπορεί να πατάξει τη διαφθορά δεδομένου ότι σε πολλά σημεία αποδεικνύεται και μέσα από τα πορίσματα ότι εμπλέκονται ήδη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαραλαμπίδου. Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και η Βουλή, κύριε Μήλωνα, που θα πρέπει να κάνει κάποια πράγματα. Γιατί θα συμφωνήσω με την κυρία Χαραλαμπίδου. Σκάνδαλα ατιμόρυτα, βάζει το λιθαράκι για το επόμενο. Γιατί θα μείνει ατιμόρυτο, ας πούμε, αν κάνει κάποιος ένα σκάνδαλο, ή αν πλουτίσει παράνομα, ή αν κάνει οτιδήποτε. Σίγουρα είναι σημαντικό. Άρα και η Βουλή θα πρέπει να κάνει κάποια πράγματα, όχι μόνο η κυβέρνηση, έτσι. Κάποια πράγματα, πολλά πράγματα πρέπει να κάνουμε. Απλώς να μην κάνουμε αυτό που έλεγα προηγουμένως, να τα ρίχνουν όλα μέσα στο μήλο, να τα λέθουν και να μην ξέρει κανένας τι θα παράξουν. Το λέω και θα σας πω συγκεκριμένα πράγματα. Και η λίστα Γιωργκάκη, που αφορά πολιτικά πρόσωπα και βουλευτές. Και η λίστα του ελεκτή, του γενικού ελεκτή, που συμπεριλαμβάνει και βουλευτές. Και ό,τι αφορά τον καθένα από εμάς και το πώς θέλεσαι που αναφέρθηκαν στην αδερφή προηγουμένως, όλα να είναι υπό τον έλεγχο ανεξάρτητων θεσμών. Να πάνε στο Γενικό Εισαγγελέα να τα στείλει σε ποινικούς ανακριτές, να δούμε ποιοι βουλευτές εκμεταλλεύτηκαν ή όχι
μεταξύ αθώων και δικαίων, να υπάρξει ένας καταμερισμός, να ξέρουμε ποιοι είναι οι ένοχοι και ποιοι δεν είναι. Όσο το αφήνουμε νεορίτες, σημαίνει αυτό που σας λέω. Ένα μικρό δεστοπείο, για τον κόσμο είμαστε όλοι το ίδιο, επιληφθέμε. Λοιπόν, αν δεν αναβεί κάποιο μια πρωτοβουλία, δεν θα γίνει ποτέ αυτό, κύριε Κουμπίδη. Και επιτέλους, κλείνοντας σε 10 δευτερόλεπτα, ελπίζω είτε άτομα, είτε πρόσωπα, είτε πολιτικές δυνάμεις, το Δημοκρατικό Κόμμα, με όραμα να δώσει στον κόσμο αυτή την προοπτική, να δώσουμε μια ελπίδα στον κόσμο με τις ενέργειες μας, με τις συμπεριφορές μας, την μετριοπάθεια μας, την διεκδικητική προσπάθεια που θα καταβάλουμε και στην πολιτική, ό,τι εκλεγούν ή όχι, κυρίως με τον τρόπο συμπεριφοράς μας, γιατί εγώ πιστεύω προσωπικά σε ατομικό επίπεδο σε έναν άλλο κόσμο, αγαπητέ μου κύριε Κοβίδη, που ξεκινά από το ελληνικό τρόπο ζωής. Ο ελληνικός τρόπος ζωής και ο χριστιανικός τρόπος ζωής μιλούν για ταπεινότητα, σεβασμό του ενός του άλλου, την αλληλεγγύη, την ηθική. Μοιάζουν παροχημένα, τα ακούτε και θα ξέρω ότι και οι περισσότεροι, ιδιαίτερα είναι οι άνθρωποι μας, μέσα από την εκπαίδευση, μοιάζουν με συντηρητισμό και απέναντίας. Είναι το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που νιώθει ελεύθερος και δημοκράτης. Να αγαπά δηλαδή τον άνθρωπο. Αυτό το όραμα, αν το περάσουμε στην κοινωνία μέσα από την εκπαίδευση, κυρίως λόγω της συμπεριφοράς μας εμάς των πολιτικών και οι δύο συνομιλητές μου από τα άλλα κόμματα, είναι τέτοιοι τύποι. Αυτό χρειάζεται ο κόσμος για να επανέλθει στην αποκατάσταση της σχέσης μεταξύ πολιτικού συστήματος και πολίτη και λαού. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε να κάνουμε μνημόσυνα και να κατηγορούμε ένας τον άλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σοφοκλέους, κυρία Χαραλαμπίδου, κύριε Μιλωνά, σας ευχαριστώ. Να ευχηθώ καλύτερες μέρες για τον τόπο μας. Να ευχαριστήσω και εσάς κυρίες και κύριοι που μείνετε μέχρι αυτή την ώρα στην εκπομπή Βουλευτικές Εκλογές. Στις 9 ακολουθεί η ταινία από το Capital. Καλό βράδυ.